Αναζωπυρώνεται το κύμα παράτυπης μετανάστευσης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία. Χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, έχοντας διασωθεί από μέλη του Ιταλικού Λιμενικού Σώματος την ώρα που η Ρώμη έχει ξεκινήσει εκστρατεία αποθάρρυνσης. Μόνο την Παρασκευή, σκάφη της Ιταλικής Ακτοφυλακής διέσωσαν συνολικά 603 άτομα που προσπάθησαν με 5 φουσκώδεις βάρκες να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους στην Ιταλία έφτασαν πάνω από 70.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 11.000 παιδιά. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι πέθαναν φέτος διασχίζοντας τη Μεσόγειο, αριθμός που αυξήθηκε περίπου 60% σε σχέση με πέρυσι. Εν τω μεταξύ, το Ιταλικό κράτος ξεκίνησε εκστρατεία αποθάρρυνσης των επίδοξων μεταναστών. Σε σποτ που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου, τηλεόρασης και ραδιοφώνου, μετανάστες από την Αφρική διηγούνται το μαρτύριο που πέρασαν μέχρι να φτάσουν στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για το δρόμο της κολάσεως. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή τη διάθεση 2,2 εκατομμυρίων ευρώ στην Ιταλία για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης.